Καλησπέρα παιδιά, Παρασκευή σήμερα. Εμείς τραβάμε το βίντεο Παρασκευή, το βλέπετε Κυριακή. Δύο μέρες ο Γιώργος φτάνει και με το παραπάνω. Θα είναι μικρό, θα είναι σύντομο, είναι πίσω, βρίζει, δεν είναι δικό μου θέμα. Σαββατοκύριακο είναι το 15 Αυγούστου. Τέλος πάντων, ελπίζω οι περισσότεροι από εσάς, όντως, επειδή έρχεται ένα τριήμερο που τη Δευτέρα θα είναι όλα κλειστά, δηλαδή το 15 Αυγούστου Παναγίας. Οπότε έχουμε Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Γενικά με τις Δευτέρες φέτος μας έχει πάει πάρα πολύ καλά, υπήρχαν πάρα πολλά τρίμερα. Οπότε αυτό, όπως έχω δει το καλεντάρι, είναι από τα τελευταία. Οπότε δώστε. Ποιο έχεις δει? Το καλεντάρι. Ωραία. Οπότε δώστε βάση, παιδιά. Λοιπόν, όπως βλέπετε, φοράω μια μπλούζα της Ducati. Είναι ένα μηχανάκι παλιό, ένα 7,5. Πάσο, κάπως έτσι. Λίγο, κάτι σας πω. Πάσο. Γενικότερα στο βίντεο σήμερα θέλουμε να δείξουμε ότι εκτός από τα είδη μοτοσυκλετισμού που έχουμε, ας το πούμε κράνη, μπουφάν, γάντια, μπότες. Και γενικότερα αυτά που φοράει ένας hardcore ή απλός αναβάτης υπάρχουν και για εσάς παιδιά που σας αρέσουν, γιατί εγώ δεν τα φοράω, δεν ξέρω γιατί, δεν τα ζομπάρω. Το βάλα σήμερα για το βίντεο, όντως δεν έχω τέτοια μπλουζάκια. Υπάρχουν πολύ casual μπλουζάκια. Λέει και Ducati εδώ, αν θυμάμαι καλά πίσω. Τι λέει ρε Γιώργο? Ducati, ναι. Ducati λέει. Γενικά έχουμε πάρα πολλά casual μπλουζάκια. Έχουμε τις Fox, έχουμε τις Alpine Star. Έχουμε Ducati, Honda, Yamaha, έχουμε όλων των οδηγών MotoGP, VR46, έχουμε πάρα πολύ πράγμα. Γενικά υπάρχουν για τους λάτρεις μοτοσυκλέτας, δηλαδή που θέλουν να φοράνε μποξεράκι στον ύπνο τους, όταν κοιμούνται να λέει Dainese, έχουμε. Έχουμε όντως. Μποξεράκι Dainese δεν έχουμε, αλλά έχουμε άλλα πράγματα. Τώρα έχουμε μαγιό και τέτοια, εντάξει, τώρα και εγώ υπερέβαλα λίγο, με συγχωρείτε. Κοίτα, εγώ έχω πάρει πολλά καπέλα οδηγών και του Marquette και της KTM που το φοράω συχνά. Έχουν άλλο κόψιμο. Είναι κάθεται στο κεφάλι σου, ρε φίλε, τέλεια. Τέλεια. Καπέλα πάρα πολλά, σωστά το είπες. Αλλά γενικότερα βλέπω πάρα πολύ κόσμο που υποστηρίζει γενικά στην καθημερινή του ζωή και στον ντύσιμό του ρούχα, στο πούμε, μοτοσυκλετιστικά casual. Ναι. Δηλαδή, έχουμε την Deus που είναι πιο γνωστή στο Μιλάνο, στην Ταϊλάνδη. Είναι πάρα πολύ γνωστή εταιρεία που ασχολείται, ξέρω με custom μοτοσυκλέτες και σερφ. Δεν θεωρείς πως αυτές οι. Αυτά τα brand είναι λίγο τσιμπημένα σε τιμή? Η Deus είναι πολύ ακριβή, θεωρώ. Αν με ρωτάς, δηλαδή τα μπλουζάκια κάνουν 42 και 52 ευρώ. Στην Ελλάδα δεν έχουν την οτροπία. Τα θεωρώ ακριβά, δεν τα θεωρώ φθηνά. Ας πούμε αυτά των οδηγών και γενικά Ducati είναι γύρω στα 25-30 ευρώ, που τα θεωρώ normal. Max 35 για μια μπλούζα. Τα 50 ας πούμε τα θεωρώ πολλά. Υπάρχει όμως κόσμος ο οποίος θα τα πάρει. Μην ξεχνάς ότι ο άλλος μπορεί να πάρει, ας το πούμε, δεν λέω ότι ακούγε normal, 500 και 1000 ευρώ μια μπλούζα Kenzo. Οπότε για όλα πάντα υπάρχει ο αγοραστής. Εγώ δεν είμαι αυτός. Έχεις μπλούζα Kenzo? Εγώ? Ναι. Καμία. Έχεις μια μπλούζα Kenzo? Επειδή στο είχα πει και είχα κοροϊδέψει, είναι μια. Ο ψεύτης, την έχεις φορέσει, ρε άτιμε. Είναι ζακέτα και κοροϊδεύω όλο τον κόσμο γιατί έχει ένα σήμα λιονταρά και λέω Kenzo είναι, Kenzo είναι. Παιδιά είναι. Τίπα, δεν είναι, ούτε καν δεν είναι Kenzo. Αλλά ναι, αν με ρωτάτε. Πάντα για όλα υπάρχει ο αγοραστής. Είτε κάνει 30, είτε κάνει 50, είτε κάνει 100. Δηλαδή θα έρθει κι άλλος που θα πει πόσο έχει 30 μόνο, δεν τη θέλει. Δεν μου ακούγεται φυσιολογικό, αλλά πάντα υπάρχει ο αγοραστής για τα πάντα. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Άμα έρθει ένας γυμνός τελείως, τσιτσίδι, όπως τον έβγαλε η μάνα του, μπορεί να βγει από εδώ πέρα ντυμένος? Εννοείται. Παπούτσια casual, έχουμε τζινάκια, έχουμε τισέρτ, έχουμε καπέλα, έχουμε γυαλιά. Έχουμε, δηλαδή. Φέρετε εσόρουχα, Θοδωρή. Εσόρουχα. Ναι. Νομίζω ότι κολλάνε. Τι νομίζεις? Αντρικά ή γυναικεία? Να έχω το πιο γρήγορο πάνω μου. Δηλαδή ξέρω να φοράς μποξεράκι VR46. Ναι, ή Marquette ξέρω εγώ. Εννοείται πως έχουμε γυαλιά. Έχουμε παιδιά την Uvex που έχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα γυαλιών και βγάζει και κάτι γυαλιά. Ένα ειδικό που είναι φωτοχρωμικό όπως είναι και οι ζελατίνες. Το φοράς στο γυαλί, ξεκινάει από τα 100 ευρώ. Είναι διάφανη ζελατίνα και με το που πας στον ήλιο γίνεται σκούρα. Ό,τι καλύτερο. Τι λέτε? Variomatic τα λέει η Uvex. Είναι σαν τη φωτοχρωμική τζελατίνα που έχουμε πει για το ΣΟΕ. Με την ακτινοβολία του ηλίου θα σκουραίνει μόνο του. Επειδή πολλά παιδιά με έχουν ρωτήσει πού το πήρε το καπέλο. Όταν φοράω καπέλα οδηγών ή κάποια μπρελό που είχα δείξει κάποια στιγμή, να πούμε ότι έχουμε ολονών των οδηγών. Σωστά. Τα μερ, τα merchandise, ας πούμε. Γενικότερα είναι όλοι οι οδηγοί. Ο Βαλεντίνο Ρώση έχει κάνει το δικό του merch, το VR46, οπότε είναι άλλο, αλλά τα φέρνουμε κι αυτά. Και από εκεί πέρα είναι όλοι οι άλλοι οδηγοί, οι οποίοι έχουν. Τα φέρνουμε και αυτά. Να κάνω μια εξέρωση. Είναι τα αυθεντικά ρούχα που δίνουν οι οδηγοί? Εννοείται, έτσι, ναι. Okay, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι τα official. Ο Βαλεντίνο Ρώση είναι μόνος του και όλοι οι άλλοι είναι μαζί. Δεν ξέρω γιατί. Πάντα έτσι ήταν. Ναι, έχει κάνει. Είναι μια κατηγορία μόνος του. Λίγο πριν τελειώσει, έκανε το δικό του brand και το έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Οπότε, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος έχει σταματήσει. Θα περάσουν και χρόνια και όλοι θα μιλάνε για αυτόν και θα πουλάνε τα ρούχα του. Οπότε είναι μια χαρά, ας το πούμε, και μπράβο του. Γενικά, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνετε στο σημερινό βίντεο, δεν θέλαμε να εστιάσουμε τόσο πολύ συγκεκριμένα σε κάποιο προϊόν, να σας πούμε πάλι για μηχανές, να πούμε κάτι άλλο. Θέλαμε, μιας και είναι καλοκαίρι και δεν έχουμε δείξει και τα τισέρτ, να κάνουμε ένα βιντεάκι λίγο πιο χαλαρό. Μιας και έρχεται 15 Αύγουστο και θα πάμε απαλές διακοπές. Να δείτε λίγο κάποια πράγματα τα οποία και προϊόντα τα οποία δεν τα γνωρίζετε. Εννοείται πως θα τα βάλουμε κάτω
στην περιγραφή και έχουμε μια ολόκληρη κατηγορία site που λέει casual. Οπότε θα μπείτε εκεί να δείτε, παιδιά, και τα t-shirt και τα backpack τα casual. Ξεκινάει για τα σχολεία σε κανένα μήνα. Συγγνώμη τώρα που σας έτιασα. Δεν θα πάρει άλλος backpack, ρε φίλε. Δεν θα πάρει. Oakley για το σχολείο. Oakley, Fox. Καλά, κοίτα και το κοινό. Δεν θα πάρει Fox. Το κοινό. Γιώργο, με τρελαίνεις. Πόλο, δεν θα πάρει Πόλο. Το κοινό μας δεν πάει σχολείο. Είναι πολύ μικρό, πιστεύω, το κοινό. Παιδιά, κάντε μια χάρη, δεν έχω πει κάτι. Αλλά με αναγκάζει ο Γιώργος. Γράψτε κάτω στα σχόλια ποιοι θα πάτε σχολείο και τι τάξη από κάτω. Γιατί ο Γιώργος νομίζει ότι εδώ έχουμε μόνο μεγάλους. Δεν έχουμε το νεανικό κοινό. Δεν έχουμε αυτούς που σε 2-3 χρόνια θα έρθουν εδώ να εξοπλιστούν και θα πάρουν εξοπλισμό τα πάντα. Φίλε, εγώ τους έχω αυτούς. Τη νέα γενιά την έχω εγώ στην πλάτη. Παιδιά, γράψτε από εδώ κάτω τη νέα γενιά η οποία βλέπει βιντεάκια. Σκανάρει τι πράγματα θα πάρει σε 2 χρόνια που γίνει 18. Γιατί ο Γιώργος νομίζει ότι μόνο αυτός έχει νεανικό κοινό και εγώ δεν ξέρω. Κάτι άσχετο με το βίντεο, αλλά σχετικό πάρα πολύ για τώρα μέχρι το 15 Αύγουστο. Παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει. Εκτός από ότι θέλω να γράψετε πώς είστε, πηγαίνετε ακόμα σχολείο για να το δει λίγο ο Γιώργος, θέλω να μου σχολιάσετε από κάτω. Κάνω ένα μίνι πρόλογο. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο μέχρι στιγμής έχει τρομερούς αέριδες. Τρομερούς. Αέριδες. Αέριδες. Δεν υπάρχει. Υπάρχει. Τότε γιατί κοροϊδεύεις. Το ακούω, μπρο. Το ακούω. Να πω αέρες, δεν μου κολλάει. Μου άρεσε. Ε, Μελτέρια. Όχι, τι είμαστε, ψαράδες. Έχει τρομερούς αέριδες, παιδιά. Δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Μαλάκα, δεν ξέρεις να γράφεις. Μαλάκα, εγώ μπορεί να μην ξέρω να γράφω, αλλά ξέρω να μιλάω καλύτερα από σένα, ξέρεις. Τέλος πάντων, ο Γιώργος με αναγκάζει να αλλάξω αυτή τη λέξη, το παίρνω πίσω. Τέλος πάντων, δεν έχει δίκιο, αλλά δεν έχει σημασία. Το τελευταίο δίμηνο, λίγο από τον Ιούνιο, όλο τον Ιούλιο και λίγο από τον Αύγουστο που είμαστε μέχρι στιγμής, έχει τρομερό αέρα παντού και σε όλη την Αττική και σε όλα τα νησιά. Τα οποία βρέθηκε και ο Γιώργος και μας το επιβεβαιώνει. Είδα άπειρα. Και έχω και ένα φίλο στη Σέριφο. Γεια σου, Θανάση. Έχω ένα φίλο στη Σέριφο ο οποίος έχει νοικιάρικα μηχανάκια και πιάσανε την κουβέντα σήμερα και μου λέει: δεν μπορείς να διανοηθείς. Είναι το χειρότερο μου καλοκαίρι από όλα. Του λέω: γιατί ρε, Θανάση. Δεν καταλαβαίνεις πόσοι μου έχουν φέρει μηχανάκια κάτω πεσμένα. Του λέω: γιατί ρε. Μάλλον μου λέει: ξέρεις τι αέρα έχει. Του λέω: έχει δίκιο. Μηχανάκια τώρα σκούτερ, παπιά μέχρι 300 κυβικά που είναι ελαφριά. Αν το βάλεις κάπου έχει ρηπές αέρα. Υπάρχει αυτή η λέξη. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Πέφτουν τα μηχανάκια για πλάκα κάτω. Οπότε, κάτι σαν συμβουλή θα σου το πω. Όταν πάτε να αφήσετε ένα μηχανάκι, είτε είναι και μεγαλύτερο κυβισμού. Γιατί, παιδιά, ο αέρας δεν κάνει πλάκα, δεν παίζει με αυτό. Αν το χτυπήσει κάποιος αέρας. Ήμουνα και στην Τίνο το περασμένο Σαββατοκύριακο για 2 μέρες, γιατί ο γιος θα κοροϊδέψει σίγουρα. Και μου λένε, μην πάρεις μηχανάκι να οδηγήσει. Και λέω, έλα ρε, σιγά. Περπατάγαμε τα πόδια στην κατηφόρα και είχαμε κόντρα. Δεν μπορούσαμε να κατέβουμε. Και λέω, τότε συνειδητοποίησα λίγο τι γίνεται. Οπότε, τεράστια προσοχή, είτε με νοικιάρικο είτε με δικό σας. Το που το παρκάρετε, τεράστια προσοχή. Για να μην πέσει, παιδιά, το μηχανάκι κάτω και το πληρώνετε, είναι κρίμα. Να πάτε κάπου να το καμπερώσετε με εισαγωγικά από ένα σπίτι, από ένα κτίριο, από ένα μαγαζί. Το οποίο, παιδιά, εκτός από το παρκάρισμα της μοτοσυκλέτας. Βάζετε και μια πέτρα κάτω. Παιδιά, και εκτός από το παρκάρισμα, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην οδήγηση όταν έχει αέρα. Ειδικά το βράδυ, όταν δεν βλέπεις και πάρα πολύ καλά. Μπορεί να σου πεταχτεί κάποιο ζώο. Αυτό. Ναι, εννοείται. Φίλε, πήγαινα στα Κύθυρα και έπρεπε να πάω προς. Δεν πήγαινα από Πειραιά με το καράβι. Πήγαινα πρώτα Σπάρτη, λίγο πιο πέρα. Δεν θυμάμαι. Κάπου και παίρναγες απέναντι με ένα καραβάκι. Και βγαίνω από τούνελ. Δεν κάνω πλάκα. Με το ροέξι το παλιό, το μαύρο που είχα. Και σε χτυπάει ένα αέρα. Βγαίνω από το τούνελ και εκεί που είμαι στην αργή λωρίδα, στη δεξιά, βρίσκομαι τέρμα αριστερά χωρίς λόγο. Σε πέταξε ο αέρας. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις. Σε δευτερόλεπτα. Λέω έσβησα. Αυτό ήταν, ρε. Τελείωσα. Και μην νομίζετε, παιδιά, αν βλέπετε ότι δεν πηγαίνει, μην νομίζετε ότι είστε ατρωτοί με το μηχανάκι. Εδώ με τα μάξι και σε παίρνει ο αέρας. Επειδή έχει πάρα πολύ αέρα αυτές τις μέρες, μεγάλη προσοχή τσακάλια σε όλους σας. Μην νομίζετε ότι τα καταφέρνετε. Σας λέω, εγώ ήθελα να πάρω μηχανάκι Σαββατοκύριακο. Πήγα και πήρα ταξί για να γυρίσω από τη χώρα που ήταν 15 καλέ, χιλιόμετρα. Δεν το πιστεύω. Λέω αλήθεια. Λέω αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Λέω αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Τέλος πάντων, ο Γιώργος δεν πιστεύει τίποτα. Αυτά από εμάς. Ήταν ένα απλό λιτό βιντεάκι. Πρέπει να σας άφησα να χαλαρώσετε και εσείς και εμείς το 15 Αύγουστο να περάσετε ωραία. Ελπίζω να φύγετε όπως είπα και νωρίτερα. Εννοείται πως θέλουμε like, subscribe και share. Και να μην ξεχνιόμαστε από κάτω ποιοι και τι τάξη θα πάνε για να πιστεί ο Γιώργος. Και δεύτερον. Μόνο για φέτος το καλοκαίρι, αυτούς 2 μήνες, ποιοι είχαν πρόβλημα τεράστιο με τον αέρα. Ας μας γράψουν και το νησί, να δούμε λίγο αν πήγαμε κι εμείς αυτό το νησί. Ας μας γράψουν και από την Αττική, ποιοι, σε ποιους έπεσε το μηχανάκι παρκαρισμένο, ποιοι είχαν ατύχημα με το μηχανάκι ενώ οδηγούσαν. Ας τα γράψουν λίγο για να τα δει και ο κόσμος, για να δουν ότι πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Δεν είναι να παίζεις, ο αέρας δεν είναι καθόλου αστείο. Γιώργο, έχεις να πεις κάτι άλλο? Όχι. Αυτά. Τέλεια. Αυτά από εμάς. Καλά να περάσεις το Κυριακό, εκεί που θα πας, να ξεκουραστείς. Τι κορίτσια. Παιδιά, αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά από τα βάθη της καρδιάς μας
να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε. Και αν μείνετε στην Αττική, πηγαίνετε για μπάνιο στην Αττική, παιδιά, και εμείς αυτό θα κάνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Link για τα πάντα θα βρείτε κάτω στην περιγραφή, παιδιά. Link για τα πάντα, παιδιά, για όλο τον casual εξοπλισμό, για να πάτε κι εσείς το απαλό σας μπάνιο, θα τα βρείτε από κάτω, όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο. Φιλιά πολλά.